και τελευταία αγωνιστική για την Evolution League. Οι ανυπόταχτοι Γαλάτες αντιμετωπίζουν τους Retro Pacers. Οι ανυπόταχτοι Γαλάτες από τη μία 5 νίκες και 10 ήττες κοντά στους Retro Pacers, οι οποίοι μετρούν 10 νίκες και 11 ήττες στην σεζόν, χωρίς κάποια βαθμολογική σημασία το σημερινό παιχνίδι. Καθώς οι δύο ομάδες απλώς έχουν μείνει στην κατηγορία. Καμία δεν έχει υποβιβαστεί, καμία από τις δύο δεν έχει κλειδώσει κάποια θέση για τα play-offs. Και σήμερα απλώς παίζουν για το γόητρο της νίκης. Παράμενει το 0-0 στις πρώτες στιγμές. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες. Ματάς, Στάσος Αδρικόπουλος, Δούστος, Καλούλη και Λαδάς ξεκινούν για τους άσπρους. Ενώ από την άλλη έχουμε Αναγνωστόπουλο, Βέλη, Βασιλιάδη, Κουσκόπουλο και Μπουρμπόν στην πεντάδα για τους Retro Pacers. Ένα τρίποντο από τους Γαλάτες, αστοχόμος. Ο Λαδάς δεν μπορούσε να ανοίξει το σκορ. Βέλης επιχειρεί μια μακρινή πάσα. Αναγνωστόπουλος αφήνει έξω. Και πάλι Βέλης. Κόπουλος. Προσποίηση. Εκτέλεση στη συνέχεια τώρα Αναγνωστόπουλο. Εκθετικό rebound. Με τα αριστερό χέρι δεν θα τελειώσει καλά την φάση ο Κουφόπουλος. Μπαλά στα αριστερά. Εκτέλεση για δύο πόντους. Εδώ έβαλε όμως ο Καλουλή. Μπουρμπόν είναι στημένος εκεί στην περιφέρεια. Πασάρει τελικά στον Βασιλιάδη. Μπαλά φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Με την μπάλα να είναι και πάλι για τους Retro Pacers, οι οποίοι έχουν 9 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Έκοψε ο Κουφόπουλος, πήρε και εκτέλεσε για να ανοίξει το σκορ. 0-2 πλέον. Πρώτο καλά σεζόν για τους Retro Pacers. Κυροδούστος εκτέλεσε από μέσα απόσταση, δεν ήταν καθόλου καλό το σουτ. Καλά στα χέρια του Βέλη. Μπουρμπόν βρήκε χώρο, εκτέλεσε για τρεις και το βάλε. Συνδέεται και αυτός με το καλάθι. Το τρίποντο στην σημερινή αναμέτρηση για το 0-5. Λαδάς. Βέλη και πάλι. Και τον Καλούλη ολομόναχος θα πάρει το δίποντο. Αστόχησε, νέα ευκαιρία και καλάθι από τον Δούστο. Πρώτη πόντη στο μάτς και για τους Γαλάτες. 2-5 πλέον. Με τον Δούστο να ανοίγει λογαριασμό. Μπουρμπόν συνεργάζεται άψογα με τον Βασιλιάδη. Αυτός από κοντά θα το χάσει. Καλούλη φεύγει στην άλλη πλευρά. Πάει μόνος στη φάση, πολύ καλά κάνει. Θα τελειώσει με επιτυχία για το 4-5. Βελής. Αλλάζει ωραία κατεύθυνση, Λαδάς όπως μένει πάνω του. Νέο τρίποντο μέσα και αυτό τον Μπουρμπόν. Ξανά αυτός θα βρει στόχο πίσω από τα 6-75. Για το 4-8. Στο συν 4 πλέον οι Retro Pacers. Δύσκολη προσπάθεια από τον Μαντά. Βρήκε στόχο, Βέλης παίζει με μια μακρινή πάσα. Κουφόπουλος την πήρε συστημένη. Κατάφερε να τελειώσει την φάση για το 4-10. Λαδάς. Ροζούστος. Μαντάς αφήνει έξω. Ρούστος εκτελεί από το ύψος των βολών και το βάζει. 6-10. Μπουρμπόν. Βασιλιάδης ζητάει κάποια κίνηση εκεί με το βλέμμα. Έκανε νόημα στον Βέλη. Αυτός θα πάρει το τρίποντο τελικά. Κάνει airball. Έσωσε όμως εκεί ηρωικά ο Κουφόπουλος, αλλά η μπάλα κατέληξε σε αντίπαλο. Δουστός, πήγε κόντρα σε δύο, βρέθηκε στο παρκέ. Ο Βέλης αμέσως σπέρδει να του δώσει το χέρι όπως και ο
Αναγνωστόπουλος στην συνέχεια. Έχουμε βόλες. Έξι πρώτη. Βάζει την δεύτερη ο Δούστος. 7-10. Μέλης. Φόπουλος. Στιχογυρίζει. Κάνει κοντά, είναι στο έδαφος ο Μαντάς. Δεν υπάρχει κάτι. Περνάει ο Λαδάς. Γυρίζει, ψάχνει απάσα για τον Δούστο. Δυσκολεύτηκε αρκετά γύρω να πάρει. Μέλης έκλεψε. Μπουρμπόν έχει φερεθεί στην άλλη πλευρά. Τον δυσκόλεψε και ο Μαντάς στο τελείωμα. Αλλά στα χέρια των Γαλατών και πάλι. Μια γρήγορη επίθεση ο Ανδρικόπουλος θα τελειώσει με την φάση με επιτυχία για να πλησιάσει την ομάδα του στον πόντο τώρα. 9-10. Πρώτη πόντη και για τον Ανδρικόπουλο. Βέλης από μέση απόσταση θα το χάσει. Γενική αυτή άμυνα από τους ανυπόταχους Γαλάτες. Ο Λαδάς βρήκε τον Δούστο, θα καταλήξει το καλάθι μπάλα, προσπέρασμα για το 11-10. Πολύ καλή δουλειά από τον Δούστο μέχρι στιγμής. Έχει ξεκινήσει ο Αλεξάνδρος στο παιχνίδι. Ο Βέλης από την άλλη ψάχνει το σούτ μέχρι στιγμής και το έχει βγει. Οργανώνει ο Λαδάς, αφήνει στον Μαντά, δίχως δεύτερη σκέψη, θα σηκωθεί για τρεις, βρίσκει σίδερο. Συνδυάζει στο rebound, Μπουρμπόν αφήνει στον Βέλη, αυτός θα κατεβάσει. Βασιλιάδης, από μακριά, εξελί για 2, 11-12. Το 4-10 είχαν κάνει ένα σερί, 7-0. Οι γηπεδούχοι, τώρα θα το σπάσει ο Βασιλιάδης με αυτό το τίποτο. Λαδάς, του δίνει το σκρίνο Καλούλη. Ο Λαδάς στα 4 δευτερόλεπτα, 3 θα εκτελέσει για να προλάβει και το ρολόι. Μπάλα δεν ακούμπησε στο Στεφάνι, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Και συνεχίζει τώρα το παιχνίδι με τον Βέλη. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Στο έδαφος ο Λαδάς, ο Βέλης βρήκε λίγο χώρο για να εκτελέσει. Μάζεψε ο Ανδρικόπουλος και αφήνει στον Λαδά. Μαντάς σηκώθηκε για τρεις, δεν το έβαλε. Διεκδικεί την μπάλα με τον Κουφόπουλο, συγκρούστηκαν οι δυο τους. Υπάρχει φάουλ τον παίχτη των Γαλατών. Βρήκαν εκεί σώμα με σώμα. Θα πάει να δει αν είναι καλά ο αντιπαλός του. Αυτό ήταν και το πρώτο ομαδικό που κάνουν οι Γαλάτες. Βέλης. Πολύ ψηλή πάσα, δυσκολεύτηκε αρκετά ο Βασιλιάδης. Δεν είναι αρκετά τόσο καλή πάσα του Μπουρμπόν. Παρέμεινε ωστόσο η μπάλα στα χέρια των Retro Pacers. Ωραία, βρήκε τον Αναγνωστόπουλο. Ο Μπουρμπόν θα κοπεί όμως αυτός από τον Μαντά. Λαβά στα δεξιά. Για δύο πόντους από το πλάι, άστοχος ο Παπαδάκος. Βελής. Καλή πίεση από τον Λαδά. 13 λεπτά ακόμα για την επίθεση. Μπουρμπόν από αρκετά μακριά. Δεν θα στοχεύσει σωστά. Βασιλιάδης στη δεύτερη ευκαιρία κόβεται και κάνει βήματα. Καθαρή άμυνα. Όπως λέει ο ρέφερι. Καθώς το κόψιμο το ακούμπησε μόνο μπαλά που έχει στον Γαλατών. Έχουμε τη διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση, ένα
να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Δώστος αστόχησε στο σούτου, Μπουρμπορ μάζεψε. Φόβουλος. Μπουρμπορ θα το πάρει στην κίνηση. Ο rebound στα χέρια των Γαλατών. Μπάλα τώρα στον Λαδά. Για τον Κουφόπουλο, βγαίνει ο Βασιλιάδης τώρα πάνω του. Κάνει το βηματάκι πίσω, σηκώνεται μπροστά τον αντιπαλό του, μαζεύει τον Μπουρμπόν. Μπέλης. Θα βρει τον Φου, καλή άμυνα από τον Καλούλη. Και ο τελευταίος είναι αυτός που, πέταξε, που την πέταξε εκτός. Μπουρμπόν θα δώσει μέσα στο μάτς. Βέλης εκτελεί για δύο, βρίσκει σίδερο. Άρα τα 5 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Λαδάς. Πάρει την προσπάθεια, έφτασε κοντά. Θα μέτραγε νομίζω το καλάθι αν έμπαινε. Το φαουλ έχει γίνει από τον Χουμπ. Έχουμε και αλλαγή με τον Μπουρμπόν να περνάει εκτός για τους Ρέντρο Πέισερς, ο Σεμπογλου στην θέση του. Χάσε πρώτη βολή από τον Ελλάδα. 12-12. Μαζί για την δεύτερη, την οποία θα βάλει επίσης. 13-12 μπροστά οι ανυπόταχτοι Γαλάτες, οι οποίοι θα έχουν και κάποια δευτερόλεπτα στην συνέχεια. Αποκρίση 4 δευτερόλεπτα στα 2 χρονόμετρα. Φόπουλος πάει από τα δεξιά. Ο Μπέλης είναι στην περιφέρεια. Περιοχού έπεσε πάνω του ο Καλούλη. Στα 11,5 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Φουκ. Πάλι θα καταλήξει ξανά σε αυτόν. Φτάνει κοντά. Κερδίζει το φάουλ που έχει γίνει ψηλά. Θα πάει στην γραμμή των βολών τώρα. Ο Δούστος είναι αυτός που το έχει κάνει. Διαμαρτύρεται κιόλας. Δύο βολές για τον παίχτη των Retro Pacers. Έστωχο στην πρώτη. 13-13. Μαζί και την δεύτερη. 14-13. 13-14 βασικά. Λαδάς, στα τρία, θα γυρίσει, το φέρνει βάλα όπως από τα χέρια. Στα 0,8 έχει σταματήσει το ρολόι, δεν ξέρω να πρέπει να κάνουν κάτι φιλοξενούμενοι. Μακρινή πάσα από τον Βέλη, σε αντίπαλο θα καταλήξει, ολοκληρώνεται έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 13-14. Βρήκαμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Στο 13-14 μόλις ένας πόντος χωρίς τις δύο ομάδες. Μέχρι τους Retro Pacers να βρίσκονται μπροστά στο σκορ. Δούστος αφήσε τον Μαντά. Αυτός πήρε την εκτέλεση από το πλάι. Έκανε το 15-14. Μπέλης. Το πίεση, η προσπάθεια. Φόπουλος ανανεώνει, δίνει ύψος με τη βοήθεια, το απλό θα καταλήξει μέσα η μπάλα για το 15-16. Μαντάς.
Αυγουστός, αρκετά μακριά εκτελεί. Βέλης είναι και ολομόναχος. Καγιονγκύρο του πήρε το rebound. Γύρισε όμως μια μακρινή πάση η οποία δεν έφτασε σε συμπαίκτη. Φαντάζει κερδίζει το φάουλ από τον Κουφόπουλο, ο οποίος πίεσε λίγο παραπάνω όπως θα έπρεπε. Ρούστος επαναφέρει. Φαντάς του δίνει επιλογή για σκρίνο Καλούλη. Αλλά πάει στον Ντεγιάννη. Σταματάει τρίπλα αυτός, παίζει και πάλι με τον Μαντά. Ένα μακρινό τρίποντο, το οποίο είναι άστοχο. Το λάβει ο Ντεγιάννης, δεν μπορούσε να βρει συμπαίκτη. Εκφορείται ο Παπάντα Κωνσταν. Σουτιά τρεις πόντους από τον Κουφόπουλο, τον πούλησε εκεί η μπάλα. Κινεύτησε το Στεφάνη. Πήρε ο Ντεγιάννης. Έχει τελέσει κι αυτός ένα τρίποντο. Μπάλα καταλήγει εκτός, πριν προλάβει. Έτσι το 15-16. Ελλάδα σε πέσχεται τώρα για τους Γαλάτες. Συνθέσεις του Καλούλη. Να από την άλλη έχουμε τον αναγνωστό που είναι και πάλι στο παρκέ. Με τους Pacers, του Φόπουλος από το πλάι. Έχει πέσει πάνω του ο Ντεγιάννης. Στην προσπάθεια του για την άμυνα. Με βολές έτσι. Ναι, αλλαγή τώρα για τους Γαλάτες. Ο Δούσος θα πέρασε εκτός, Ανδρικόπουλος στην θέση του. Εξοχή στην πρώτη. Ο Κουφόπουλος για το 15-17. Μέσα για η δεύτερη. Στο σύν 3 πλέον. Η Retro Pacers 15-18. Μαντάς έκανε την κίνηση στα δεξιά, πήρε και εκτέλεσε κατευθείαν. Ψηλότερα από όλους ο Κουφόπουλος, ο οποίος μάζεψε. Παίξε με τον Βέλη, που έγινε αποδέκτης, έκανε μια προσποίηση, δίστασε και να σηκωθεί παρόλο που είχε χώρο. Δεν τον βγήκε σε καλό αυτός ο δισταγμός. Δεν πήραν κάτι καλό. Έτσι είναι τροπέσεις, Γαλάτες τώρα στην επίθεση με τον Λαδά, ο οποίος με τον δεξί θα στοχίσει. Μπάλα από τα χέρια του Ανδρικόπουλου έχει βγει εκτός. Φου. Σηκώνεται για δύο με τη βοήθεια. Ο ταυλό θα καταλήξει μέσα στην μπάλα 15-20. Στο σύν 5 πλέον οι Retro Pacers. Κλέψουμε από τον Κουφόπουλο. Έφτασε στην άλλη πλευρά. Σκοράρει κι αυτός. 15-22. Αυτό το σκορ στην δεύτερη περίοδο. Νέο λάθος από τους Γαλάτες, οι οποίοι φαίνεται να μην έχουν καθαρό μυαλό στην πίεση των αντιπάλων τους. Ο Φόπουλος θα κάνει το βηματάκι πίσω, άστοχο το τρίποντο του. Ο Βαδάκος αφήνει στον Λαδά. Μόνο ο Μαντάς έχει σκοράρει μέχρι στιγμής από την πλευρά των γηπεδούχων σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Μαντάς έχει 4 δευτερόλεπτα τώρα ο Λαδάς. Στα 2 υπό ασφυκτική πίεση του Φου, έπαιξε πολύ καλή άμυνα ο παίκτης των Pacers. Θέλει να τον βρει τώρα ο Βέλης, θα το κάνει με επιτυχία. Με το δεξί χέρι αυτός θα τελειώσει την φάση για το 15-24. Ξεφεύγουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Μεταλλευόμενοι το momentum των τελευταίων λεπτών και αναγκάζουν τους Γαλάτες να καλέσουν time out. Συνέχεια στην δράση, στο συνένεα να έχουν βρεθεί πλέον οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των αντιπάλων τους. Βρήκαν χώρους στο ανοιχτό γήπεδο και με τους Κουφόπουλο και Φου να αντιδρούν σωστά στην επιθετική λειτουργία. Έχουν καταφέρει να πάνε το σκορ στο 15-24. Τώρα θα τα ανεβάσει για ο Αναγνωστόπουλος. 15-26. Για πρώτη φορά
αυξηθεί το αριθμό, η διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες. Νούστος Ανδρεκόπουλος. Μπαλά έξω, Λαδάς εκτελεί, τον βάζει. 18-24. Ένα σουτ που είχαν ανάγκη οι Γαλάτες για να ξεχωρίσουν στην επίθεσή τους. Θα απαντήσει ο παίκτης των γηπεδούχων. Είναι έτοιμος για την βολή του παίκτης των Pacers. Θα την βάλει και αυτή. 18. Κατοχή περνάει στα χέρια των Γαλατών τώρα με τον Ντούστο. Να είναι έτοιμος να επαναφέρει. Ρωσούστος μας το έχει στην προσπάθειά του. Ένα φύγει στην άλλη πέδρα ο Καζαφέρης, κόβεται με φάουλ. Φάουλ που είναι το πρώτο για τους, το τρίτο μου σχολείται για τους Γαλάτες. Ένα έχουν οι Retro Pacers που από κοντά θα καταλήξουν σε μπάλα. Θα προσφέρει ξανά την βοήθεια του Χου. Το 18-31. Ματάς. Σε κοντά ο Ντούστος, υπό την πίεση του Μπουρμπόν δεν θα τα καταφέρει. Καταφέρεις. Ρεοφού. Σηκώθηκε για δύο μέσα γι' αυτό. Έχει αρχίσει και ζεσταίνεται ο Χου. Εισπράττει το χειροκρότημα από τον πάγκο του. Έκανε το 18-33. Με το τρίτο συνεχόμενο δικό του καλάθι. Έχει πάρει στις πλάτες του την ομάδα στις τελευταίες φάσεις. 35 ακόμα στο ρολόι για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Οι Retro Pacers δεν θα ελέγχουν τα πράγματα. Λαδάς προσπαθεί από την άλλη πλευρά να ρίξει μια απόσταση, να φτιάξει από την κατάσταση στην πλευρά των Γαλατών. Ας το έχω το δίποτο τώρα από τον Σεμπογλου. Λαδάς. Είναι επιλογή για screen, πάει αντίθετα. Πάει τώρα ένα μακρινό τρίποντο. Αλλά στα χέρια του Καζαφέρη. Τα Ιγκάζη έχει χώρο για να πλησιάσει. Σεμπογλου θα τελειώσει άτσαλα την φάση. Τα Ιφάουλ δεν υπάρχει κάτι μόνο με τους διαιτητές. Ρωστός θα τελειώσει μόνος του. Πολύ καλά θα κάνει. 22-33. Καζαφέρης. Σταματάει δρίβλα. Θέσε τον Αναγνωστόπουλο. Αντίθετα από το screen που στα αριστερά. Τελειώνει η επίθεση των Pacers. Ζητάει ο Μπουρμπόν έξω. Θα πάρει το τρίποντο. Δεν ήταν άσχημο. Δεν πήγε όμως. Δεύτερη ευκαιρία. Ένα αεροπλανικό Χου.
Και πάλι ο ίδιος θα τα καταφέρει τελικά για το 22-35. Καδάς Μπούστος στον Τερζή. Καδάς, 12 λεπτά. Για δύο πόντους έχασε την ισορροπία του ο Χουκ. Κατάφερε να κερδίσει το φαουλ ο Λαδάς, ο οποίος σκόραρε κιόλας. 24-35. Και έχει την ευκαιρία τώρα να ρίξει την διαφορά στρογγυλά στους 10 πόντους. Αν ευθύνθεις και στην συμπληρωματική βολή. Θα την βάλει για τη βολή. 25-35 πλέον, 1-47 πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Καταφέρεις. Αναγνωστόπουλος για 3. 25-38. Συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια, σηκώνεται, πατάει για αέρα για 2. Στοχή, 27-38. Καταφέρει υπό την πίεση του Μαντά. Βρίσκεται στην δεξιά πλευρά, Μπουρμπόν. Θέλει να πλησιάσει, ο Μπούστος πέφτει πάνω του, δεν μετράει το καλάθι. Έχει προηγηθεί το φάουλ. Εδώ αυτό για τους Γαλάτες, από το επόμενο θα έχουμε βόλες για τους Spacers. Βασιλιάδης έχει βάλει στην πλάτη τον Ανδρικόπουλο, θα τον νικήσει για το 27-40. Τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Είναι την Ανάπαυλα. Καντάς. Πέρασε, σηκώθηκε για 2, το βάλε. 29-40. Λαδάς, ο οποίος ξεχωρίζει μέχρι στιγμής από τους Γαλάτες. Καλή άμυνα αυτό το μεταξύ από τον Μαντά. Μπουρμπόν. Θα καταφέρει. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Πήρε ο Χου. Πήρε τα βήματα. Τελείωσε άτσαλα όμως. Με την μπάλα περνάει πίσω από το ταμπλό. 4 δευτερόλεπτα. Περνάει ο Λαδάς. Μπούστος προλαβαίνει το ρολόι. Δεν θα εξοχίσει. Τελειώνει έτσι το πρώτο ημίχρονο. Με το σκορ στο 29-40. Επιστροφή εδώ στο πλήστο του Αγίου Νικολάου. Όπως έχει επιστροφολήσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Να μετράει αντίστροφα, 29-40 το σκορ. Στο συν 11 έχουν καταφέρει να βρεθούν οι Retro Pacers, οι οποίοι παρουσιάστηκαν καλύτεροι στην δεύτερη περίοδο και καταφέραν να φτιάξουν μια καλή απόσταση. Ο Φόπουλος θα ξεκινήσει με ένα τριποντάκι. Το δεύτερο ημίχρονο, 29-43 πλέον. Σηκώνεται μπροστά στα υψωμένα χέρια του Κουφόπουλου. Βέλης μαζεύει. Βέλης στον Μπουρμπόν. Βέλης. Κουφόπουλος θα το πάρει ξανά. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Άδειξε Παπαδάκος. Του Καλούλη, θα γίνει το κλέψιμο από τον Κουφόπουλο. Τον Λαδά μπροστά του. Σταθεί να τροπεράσει, δεν θα τα καταφέρει. Αφήνει στον Βέλη. Ανενόχλητος, εκτελεί για 3. Δεν το βάζει. Λαδάς. Λαδάς.
έδωσε στον Ντε Γιάννη. Τόσο με τη σειρά του Σορματά. Έκλεισαν οι χώροι. Στα 2 δευτερόλεπτα βρίσκεται ένα τρίποντο ο Ντε Γιάννη. Σε θετικό rebound του Καλούλη. Βασιλιάδης δίνει τη μάχη του εκεί με τον Καλούλη. Μάχονται. Τελικά βγαίνει νικητής ο Παίξον Πέισερς. Πούνται γρήγορα μπροστά οι φιλοξενούμενοι για να φτάσουμε στο καλάθι. Μεταλλεύτηκε τη μακρινή πάσα του Βέλη ο Κουφόπουλος για να πετύχει ακόμα ένα καλάθι για το 29-45. Μόνο ο Κουφόπουλος είχε καταφέρει να σκοράρει μέχρι στιγμής την τρίτη περίοδο. Θα το κάνει και ο Λάδας τώρα. 31-45. Βέλης κλείσει ανάμεσα από δύο. Τρίποντο του Βασιλιάδη, ευστοχή. 31-48. Καδάς. Οι σταυρωτές σκόρεται για δύο. Βελής. Πάντα έχει έρθει όρθιο το βλέμμα του. Να δει τις πάσες του. Τις επιλογές που έχει στην επίθεση. Κουφόπουλος αστόχησε για τρεις. Η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Αναγνωστόπουλου, ο οποίος είναι στο έδαφος. Φαίνεται να έχει χτυπήσει. Είναι στο έδαφος ο παίχτης των Pacers. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Πάμε να διακόψουμε για λίγο και να συνεχίσουμε με την επανέναρξη. Όλα είναι έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Αναγνωστόπουλος θα πέρασει εκτός, καθώς φαίνεται να ζαλίζεται στην θέση του Ποχού. Λαδάς. Για τρεις ο Μαντάς, αλλά φτάνει στον στόχο για το 34-48. Βέλης βρίσκει αυτό στον χώρο για να απαντήσει αμέσως με το ίδιο νόμισμα. 34-51. Έρχεται άμεσα η απάντηση από τον Βέλη. Καντούλη, Μαντάς κατ' την ρακέτα, θα στοχίσει. Ο Βέλης. Ωραία, θα ξεφύγει από τον Μαντά. Θα περάσει και τον κέντρο. Μπουρμπον. Για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Εδάφος ο Λαδάς. Καλούλη πάντωσε. Έχει μόνο ο Μαύρος φάνηλος μπροστά του. Γι' αυτό τώρα ρίχνει ταχύτητα. Αλλά τον κατάλαβε ο Βέλης. Σαν την Αλεπού εκεί μπήκε μπροστά του. Έκλεισε την μπάλα. Αλλά η πάσα δεν βγήκε στην συνέχεια. Την έκοψε ο Ντε Γιάννης. Αλλαγή για τους Γαλάτες, με τον Καλούλη να περνάει εκτός, δύστος, στη θέση του. Που πίνει στον Βέλη. Κατάει ο Που, θα πάρει μπροστά τον Λαδά. Γυρίζει, σηκώνεται. Αστοχή, παραμένει το 34-51. Λαδά τώρα. Χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά στο σίδερο όμως. Και στο κυβγάλι ο Βασιλιάδης, το λέει ο ρέφερι. Διαμαρτύρεται ο παίκτης των Retro Pacers. Η κατοχή ωστόσο είναι για τους Γαλάτες. Δουστός δίνει ύψος. Και πάλι βαλαστημένη στα χέρια του Λαδάς, πιο έξω στην περιφέρεια. Για τρεις θα το βάλει. 37-51. Διαγωνισμός τριπόντων στις τελευταίες φάσεις. Βασιλιάδης, Μαντάς, Βέλης και Λαδάς. Έχουν πετύχει συνεχόμενα τρίποντα. Όχι τώρα θα σπάσει αυτό το σερί των τριπόντων με ένα δίποντο για το 37-53. Λαδάς για δύο.
Μπουρμπόν πήρε το rebound, Βέλης βρήκε τον Κουφόπουλο, πατάει γερά, σηκώνεται μπροστά από τον Μαντά, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 37-55. Μαντάς φεύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά, θέλει να χτυπήσει τον εφνιδιασμό. Υπάρχει φάουλ στην συνέχεια πάνω στον Βασιλιάδη από τον Λούς, το οποίος προσπάθησε να σώσει εκεί την φάση μετά το άστοχο lay-up του Μαντά. Πρώτο μαντικό για τους Γαλάτες. Βέλης. Η πάσα θα καταλήξει εκτός. Καλούλη σηκώνεται με το δεξί, ανεβάζει το χέρι του ο Βέλης. Υπάρχει φάουλ. Κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Βέλη. Καλούλη αφήσει στην πρώτη βολή. Βέλης 3.50 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Κίνησε τον Κουφόπουλο για να πάρει στην περιφέρεια. Που του δίνει το screen, του φτιάξε χώρο. Δεν τον εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Μάζεψε επιθετικό rebound το παίξι των Pacers και σκόραρε κιόλας. 38 57-3 άτομα ήταν εκεί των Γαλατών, δεν κατάφερε να μαζέψει το rebound και το πληρωσαν με το καλάθι του Χου. Στο συν 19 πλέον η απόσταση. Λαδάς Δούστος, ο κοντά ούτε αυτός. Βασιλιάδης, φτάει ο Βέλης. Θα πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει, ακολούθησε την πορεία του πάρας ο Κουφόπουλος. Βασιλιάδης και αυτός θα πάρει το τρίποντο, αλλά είναι ίδια η κατάληξη. Που πάλι στο σίδερο, τρίτο rebound, αλλά τρίτη χαμένη ευκαιρία επίσης. Λαδάς συνεργάζεται ωραία με τον Καλούλη, προλαβαίνει την άμυνα του Βασιλιάδη, θα σκοράρει για το 40-57. Αργά, 2,5 λεπτά πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Μπουρμπόν βγήκε, πήρε το τρίποντο. Που προλαβαίνει, όχι όμως, δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Καζαφέρης περνάει στο μάτς στην θέση του Κουφόπουλου. Και από την άλλη έχουμε τον Τέρζι τώρα στο παρκέ για τους αριπόταχους τους Γαλάτες. Καλούλη Ανδρικόπουλος στον Δούστο. Με το δεξί χέρι αυτός δεν βρίσκει στόχο, ο ίδιος θα μαζέψει δεύτερη ευκαιρία. Σαφώς καλύτερη από την πρώτη. 42-57. Καζαφέρης βρήκε τον Βασιλιάδη. Παίζει με πλάτη, κλείστηκε από δύο. Έγινε το κλέψιμο. Λαδάς Μαϊστενασμέναν, κατεβάζει το χέρι του Καζαφέρης. Λίγο έλειψε να σκοράρει το λεφτό ο Λαδάς. Θα πάει όμως στη γραμμή για το ζευγάρι βολών του. Ετοιμάζεται σιγά σιγά για την πρώτη βολή. Θα την βάλει. 43-57. Πάλι την δεύτερη και ο Μπουρμπόν είναι εκεί για να μαζέψει. Βέλης Αλούλη,
πάσα κλέβει κιόλας. Θα γυρίσει, πασάρει στον Δούστο. Αυτός θα τελειώσει την μπάλα. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια του Καλούλη, ο οποίος αποφάσισε να πασάρει κιόλας τον Δούστο, ο οποίος έκανε το 45-57, εκμεταλλευόμενος την assist του συμπαίκτη του. Στις 12 πλέον μειώνουν οι Γαλάτες. Βασιλιάδης έχει κάνει βήματα. Φαίνεται να μην συμβολεί. Σεβογλου ετοιμάζεται τώρα να περάσει το μάτς. Βασιλιάδης εξακολουθεί να τα λέει με τον ρέφερι. Τώρα θα περάσει εκτός. Λαδάς. Στόχησες για τρεις. Βελής τον καταφέρει. Θα πάρει και αυτό στο τρίποντο. Η μπάλα στο σίδερο, 46 δευτερόλεπτα ακόμα. Πέρασε ο Λαδάς. Βλέπει γύρω του, αφήνει τον Δούστο. Τελεί αυτός για δύο, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Δεν μπόρεσε να εκεί δύο παίξεις στο Pacers να μαζέψει. Τελικά θα το πάρει το rebound ο Καζαφέρης. Το σπίρα βρεθεί και με τον Τσέμπογλου. Μπουρμπον στιγμένος για τρεις. Στοχή. Με ευκαιρία για τους Pacers. Τσέμπογλου πάει κοντά, εξαιρετικά βρήκε τον Μπουρμπον καθώς έκλεισαν δύο πάνω του. Φου, στον αέρα. Υπάρχει θετικό φαουλ τον Χου. Ο Καλούλη το κέρδισε. Μήκανε δυναμικά και οι δύο στην φάση. Βρέθηκε στο παρκή ο παίχτης των Γαλατών, ο οποίος κέρδισε και το φαουλ. 15 δευτερόλεπτα όλα για τους γηπεδούχους. Λαδάς με τρίποντο μπορούν να ρίξουν τη διαφορά και σε μόνο ψηφιο οι άσπροι. Υπάρχει φαουλ τον Κουφόπουλο. Το τελευταίο που θα αναδώσουν οι Retro Pacers. Λαδάς στα 5. Δούστος εκτελεί για 3. Αστοχή, Λαδάς στο follow. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Ολοκληρώνονται έτσι και το τρίτο δεκάλεπτο. Με το σκορ να δείχνει 45-57. Ξεκίνησε και το τέταρτο δεκάλεπτο. 45-57 το σκορ. Στεφόμενο 10 οι Retro Pacers, οι οποίοι από τα ξεκίνηματα του παιχνιδιού κρατάνε τα ενία. Νωρίτερα υπερθυμίζω στην τρίτη περίοδο έφτασαν και στο σύν 19. Μπόρεσαν ωστόσο οι Γαλάτες να μειώσουν και να φέρουν την απόσταση στους 12 πόντους. Από εκεί ξεκινάμε τώρα και την τέταρτη περίοδο. Σεμπογλου θα πετάξει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ στον Δούστο. Είναι και το τέταρτο φάουλ του Δούστου. Γι' αυτό και αποσύρεται τώρα από τους γηπεδούχους. Θα είναι στην θέση του ο Ντεγιάννης. Σεμπογλου ευστοχή στην πρώτη, 45-58. Κάνει την δεύτερη Βασιλιάδης να πόνει την μπάλα πρώτου Παπαδάκου. Σε βουβού θα επιχειρήσει για δύο. Νέο rebound από τον Κουφόπουλο με το δεξί χέρι θα το χάσει. Λαδάς λιγτώνει τα βήματα, φύγει στον Ντεγιάννη, συγκρούστηκε με τον Βασιλιάδη, υπάρχει φάουλ. Μελλοντικό από τον παίχτη των Retro Pacers. Φωνές από τους Retro Pacers για την συγκεκριμένη φάση. Πώς και να έχει είναι στην γραμμή ο Ντεγιάννης. Στοχή στην πρώτη. Βάζει και την δεύτερη για το 47-58.
Ανεβάζει ο Κασαφέρης. Φου. Θα το πάρει τελικά το σουτ. Και σίδερο μάζεψε ο Παπανάκος. Να δούμε αν θα μπορέσουν να μειώσουν σε μονοψήφιο νούμερο τώρα οι Γαλάτες. Μαντάς θέλει να το κάνει, θα τα καταφέρει. 50-58 και ένα που οι Γαλάτες πλησιάζουν στους 8 πόντους. Πήρε ο Κουφόπουλος. Φτάνει κοντά, δεν θα τελειώσει τη φάση με το lay-up. Μαντάς έχει φύγει μπροστά Λαδάς, θα τον βρει. Και αυτός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με το δεξί lay-up. 52-58. Πλησιάζουν ακόμα περισσότερο οι άσπροι. Και έχουμε time out για τους Retro Pacers. Στην τέταρτη περίοδο πριν καν συμπληρωθούν, πριν καν περάσουν μάλλον τα πρώτα 2 λεπτά. Το 10 λεπτό. Υπάρχει φάουλ τώρα μακριά από την μπάλα πάνω στον Βασιλιάδη. Φόπουλος. Καταφέρεις. Βασιλιάδης παλεύει και να πάρει θέση μπροστά από τον Παπαδάκο. Να έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Λαδάς. Δείχνει τώρα το σύστημα στους συμπαίκτες του. Μαντάς παλεύει να διάσει τα μαρκαρίσματα. Και υπάρχει επιθετικό φάουλ στο screen για να δώσει ο Παπαδάκος για να ξεμαρκαριστεί ο Μαντάς. Μπάλα έτσι παίρνει στα χέρια των Retro Pacers. Καταφέρεις. Αλλά καταλήγει έξω και πάλι στον καταφέρει. Θα πάρει το τρίποντο, αυτός δεν είναι καλό. Μαζεύεται Γιάννης. Στο φωτοσούτ. Καταφέρεις, έχει βρεθεί στο έδαφος, στο παρκέ. Και υπάρχει και φαουλ. Βασιλιάδης. Αγνωστόπουλος. Ψάχνει πάσα την βρήκε στο καταφέρει. Με το ένα χέρι θα πετάξει αυτό στην μπάλα. Δεν ήταν καλή εκτέλεση. Λαδάς κρατάει. Δεν βάζει κιόλας για τους άσπρους. Βρήκε χώρο στην κορυφή. Πήρε το τρίποντο. Ευστοχή ο Λαδάς. 55-58. Η στροφή των Γαλατών. Οι οποίοι πλησιάζουν τώρα στο τρίποντο. 6-25 για το τέλος. Φόπουλος. Δεν θα απαντήσει η Λαδάς, μαζεύει το rebound. Καϊκάζι. Τώρα ρίξει τα κίνητα. Για να πάνε σε οργανωμένη επίθεση οι Γαλάτες. Κατά δυο και τα από δύο παίκτες. Κρατάει ωστόσο. Κάνει τα βήματα, συγκρούστηκε με τον Βασιλιάδη, βγήκε η άμυνα. Καταφέρεις στον Αναγνωστόπουλο. Περάσε ο Κουφόπουλος, έφτασε κοντά εκτός της ισορροπίας, πολύ δύσκολο καλάθι. 55-60. Ο παίκτης που οργανώνει για τους ανυπόταχους Γαλάτες. Περνάει πάσα του, κατάλαβε ο Σέμπογλου τι θέλει να κάνει. Φόπουλος μπροστά από δύο. Είναι καθαρή άμυνα, παρά τις διαμαρτυρίες.
Πέθερς, Λαδάς. Ρομαντάς. Θα επιχειρήσει το σουτ. Δεν βρίσκει στόχο. Καταφέρεις. Έχεις επιλογή και τον Σέμπογλου στα δεξιά. Αυτό θέλει να βρει. Είναι κακή όμως η πάσα του. Και κατευθύνει. Περνάει στα χέρια των Γαλατών. Είναι μία φωνάζει ο τέννις από τον Πάγκο. Νομπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. 95-60. Οι Γαλάτες δεν τα παράτησαν, επέστρεψαν. Θυμίζω, αν βρεθεί ακόμα και στο μείον 19 στην τρίτη περίοδο. Ωστόσο τώρα μόλις 5 πόντι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Λαδάς δεν είναι καλή το σουτ. Ωστόσο δεν μπορεί κάποιος να του πει κάτι, καθώς νομίζω ότι είναι από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει σήμερα για τους Γαλάτες. Δικαιούται να πάρει και τέτοια σουτ. Βγαίνει στα δεξιά ο Σέμπογλου. Πάλι αφήνει έξω. Τρίποντο του Καζαφέρη. Εύστοχη. 55-63. Λαδάς. Αφήνει στον Ντεγιάννη και αυτός πιο δεξιά στον Καλούλη. Άστοχο το τρίποντο του Σέμπογλου. Μπάλα στα χέρια του Καζαφέρη. 3.50 ακόμα. Σέμπογλου παίζει με τον Βασιλιάδη. Έχει βάλει στην πλάτη τον Παπαδάκο. Ναγνωστόπουλος μπροστά τον Γιάννη. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Μπάλα όμως θα φτάσει και πάλι στα χέρια του. Είχε μια δεύτερη ευκαιρία. Λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Ωστόσο έχει πάρει το φάουλ του. Θα τον στείλει στην γραμμή των Βολών. Ανδρικόπουλος τώρα επιστρέφει στο μάτς. Όπως και ο Δούστος για αυτά τα τελευταία 3-39. Μέσα η πρώτη βολή από τον Αναγνωστόπουλο. 55-64. Έχει ευκαιρία να ανεβάσει σε διψήφια και πάλι τη διαφορά. Ανευσόχης και στη δεύτερη. Δεν θα το κάνει. Επιθετικό ριμπάουντ του Βασιλιάδη όμως. Και θα σκοράρει αυτός. 55-66, δεν μπορούσα να καθαρίσουν την φάση άσπρη. Και ο Βασιλιάδης παίρνει την ομάδα του στο σύν 11 τώρα. Δύσκολη προσπάθεια από τον Δούστο. Όχι και τόσο καλή επιλογή θεωρώ. Καζαφέρης. Πιέζεται ψηλά τον Καλούλη. Απλώνει το χέρι του Καλούλη. Κάνει το φάουλ. Είναι το πέμπτο. Έτσι πότα από τους Γαλάτες. Και έχουμε βολές. Ο Βέλης τώρα θα περάσει και πάλι στο παρκέ. Ο Φόπουλος θα περάσει στον Πάγκο. Άστον την πρώτη βολή. Καζαφέρης 55-67 και έχουμε και time out. Κάτι παραπάνω από 3 λεπτά απομένουν ακόμα για το τέλος. 55-67 και ρετροπαίσεις αντέδρασαν στην αντεπίθεση που έκαναν οι Γαλάτες στις αρχές της τέταρτης περίοδου και βρέθηκαν και πάλι σε τη ψήφια διαφορά στο σύνολο 10 τώρα. Σέμπογλου έχει κάνει φάουλ. Να δούμε αν είναι βολές ή όχι. Χαμηλά έχει γίνει το φάουλ τελικά. Μαντάς. Είναι μόνος ο Δούστος. Θα πάρει την ευκαιρία. Δεν θα την αρπάξει από τα μαλλιά. Σέμπογλου αφήνει στον Καζαφέρη. Βέλης. Αγνωστόπουλος στα αριστερά. Φτάνει κοντά, σηκώνεται και σκοράρει. 55-69. Νομίζω, όπως λέω, τα πράγματα
φτάνουν στο σημείο που θέλουν οι Retro Pacers. Συν 14 πλέον η διαφορά. 2 και 20 ακόμα για το τέλος. Η αποστολή των Γαλατών είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λαδάς αφήνει στον Μαντά. Δύο πάνω του, πρέπει να σουτάρει. Βρίσκεται στο έδαφος. Έκλεισαν τελικά οι Pacers. Καταφέρεις. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να βιαστεί. Πίνει στον Βασιλιάδη. Αριστόπουλος κέρδει στο φαουλ. Σε τον Δούστο. Είναι άστοχη βολή. Στην δεύτερη 55-70. Καλαδάς. Κρατάει στην κορυφή. Θα το καταφέρει μπροστά του. Είναι πάνω το Αναγνωστόπουλος. Βρίσκεται στο έδαφος. Με τώρα ο Λάδας, μετά την στιγμή ένταση που υπήρχε νωρίτερα, είναι και 35 πριν τελειώσει το παιχνίδι. Αστέξε, εύστοξε να σκορείτε στην πρώτη. Είναι τα 6-70. Είναι το σκορ. Η μπάλα είναι για τους Γαλάτες. Και ο Λαδάς σηκώθηκε από μέση απόσταση. Αυτό έχει ξεμαζεύσει ο Χουκ. Κατεβάζει κιόλας ο ίδιος. Βελής. Πήρε ο Χουκ. Υπάρχουν βήματα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τελευταίο λεπτό. Λαδάς. Τελευταίς αφήνει στον Παπαδάκο. Βάλει στην πλάτη τον Βέλη. Είδε τον Τεγιάννη στην περιφέρεια. Εκτέλεσε αυτό για τρεις. Συμπαλά στο σίδερο. Μαζεύει ο ίδιος. Δεν θα περάσει από τον Βέλη. Τελευταία δευτερόλεπτα τώρα. Φόπουλος για τρεις, το χάνει. Μπάλα πάει έξω στον Καζαφέρη. Συνεχίζει και αυτός. Σηκώνεται στην συνέχεια ο Φόπουλος στην δεύτερη ευκαιρία. Για το 56-72. Μισό λεπτό ακόμα. Φτάνουμε προς το φινάλι της αναμέτρησης. Τους Retro Pacers να παίρνουν την 11η νίκη τους, θα πάνε στο 11-11. Ενώ από την άλλη αν υπόταξη οι Γαλάτες θα πέσουν στο 11-11. Να δάσει και στις τρίπλες. Σηκώνεται για 2. Χάνει, μάζεψε ο Ντεγιάννης. Ο Παπαδάκος μας χωρείται, αξίξε για αυτός. 14 λεπτά ακόμα. Τελευταίες στιγμές.
Φινάλε λοιπόν, νίκη για τους Retro Pacers, οι οποίοι θα επικρατήσουν με 72-56 των ανυπόταχτων Γαλάτων.